Open Coffee Σταδιοδρομίας, αυτή τη φορά εδώ του φροντιστηρίου. Έχουμε μαζί μας τους ομιλητές Σοφία Γιωβανοπούλου, Νίκο Μουστάκα, Βασίλη Παντόλα, Θωμά Γρηγορόπουλο, Δημήτρη Λοχίτα και Νατάσα Μαλακοπούλου. Επί της ουσίας, ο κάθε ομιλητής θα βρίσκεται σε μία αίθουσα, θα χωριστούμε σε ομαδούλες και θα μπαίνουμε σε κάθε αίθουσα χωριστά αναγκρουπάκια, όπου εκεί πέρα θα ανταλλάξετε απόψεις, θα ακούσετε τους ομιλητές, τι έχουν να σας πούνε, θα ρωτήσετε, θα πάρετε τις απαντήσεις και έτσι θα εξελιχθεί όλη η διαδικασία. Λοιπόν, στην αίθουσα 1 θα είναι ο Θωμάς Γρηγορόπουλος, όπου θα μιλήσει για τη Σχολή των Πολιτικών Μηχανικών και Πολυτεχνία γενικότερα. Στην αίθουσα 2 θα είναι η Νατάσα, όπου θα μιλήσει για τη Σχολεία Αστιφυλάκων. Στην αίθουσα 3 θα είναι ο Νίκος Μουστάκας, όπου θα μιλήσει για τα οικονομικά, λογιστικά, χρηματοοικονομικά και τα συναφή. Στον προθάλαμο θα βρίσκεται ο Δημήτριος Χίτας, που θα μιλήσει για τη Σχολή της Γεωπονίας. Και στην αίθουσα 4 θα είναι ο Βασίλης ο Παντόλας, φυσικοθεραπευτής, και η Σοφία Γιωβανοπούλου, που θα μιλήσει για τη Σχολή της Ειδικής Αγωγής. Αυτά. Λοιπόν, να περάσω το θέμα. Καταρχά, είστε όλοι τώρα, επειδή το είστε ενδιαφέρεστε στο πεδίο των πολυτεχνείων κτλ. Ναι. Λοιπόν, κάτι έτσι, να συζητήσουμε λίγο εισαγωγικά, να δούμε ποιες είναι οι σχολές. Τέλος πάντων, σε ποιες πόλεις δηλαδή μπορεί να σπουδάσετε στα πολυτεχνεία. Το παλιότερο πολυτεχνείο είναι καλό. Το μικρόβιο πολυτεχνείο είναι η πολυτεχνική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στην Θεσσαλονίκη. Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, εσείς υπάρχει πολύ στην Ξάνθη, στην Κρήτη, στο Σαξίδιο, στο Βόλο, στο Πανεπιστήμιο της Αλίας και ένα από τα νεότερα είναι στο Πολυτεχνείο. Στα στοιχεία που έχετε, τέλος πάντων, υπάρχουν οι σχολές σε κάθε ένα από τα πανεπιστήμια, έτσι αναλυτικά, υπάρχουν και βοηθητικά κάποια λύση για να μπορεί να δηλαδή να θέλετε να βοηθήσετε και έξω στον κόσμο, που θα έχει την ανάγκη σας και την βοήθειά σας. Και αυτό δεν γίνεται αποκλειστικά και μόνο σαν δουλειά. Γίνεται σαν λειτουργία. Αν το δείτε έτσι, θα είστε πολύ πετυχημένοι σε αυτό το πράγμα. Αν δεν το δείτε έτσι, θα δυσκολευτείτε λίγο. Δηλαδή, θα δείτε τα στραβά που έχει αυτή η δουλειά. Ξεκινάω τη φοίτηση. Είναι ένας χρόνος εσόπιστο. Ένας χρόνος εσόπιστο σημαίνει ότι θα μείνετε ένα χρόνο στη σχολή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μια στρατιωτική σχολή. Επειδή έχουν ιεραρχίες και λειτουργίες εφάμιλες του στρατού σε θέματα ιεραρχικά, σε θέματα διαταγών και εκτέλεσης αυτών, είναι μια σχολή η οποία έχει το τρέξιμό της, τις ασκήσεις σε τα όπλα, βολές, ασκήσεις γυμναστικής, ασκήσεις τα εγκοντό και ραβές για να μάθετε να λειτουργείτε. Στην Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκη και στον Πόνο, και έχει στην Ανασυράδα, μπαίνει σχολή και από το δεύτερο έτος και μετά, όπως είπα, μέσω τρίτου έτους διαλύεται τις κατευθύνσεις σας. Όπως είπα, θετική παραγωγή, ζωική, οικονομικά, ή πάτη στα τρόφιμα. Η δημιουργία των τρόφιμων, δηλαδή, είναι πιο πολύ εργαστήριο. Είναι στο εργαστήριο. Κάνετε μικροβιολογική αναλύσει γάλακτο, κρέατο, ό,τι αφορά τα τρόφιμα γενικότερα. Ό,τι αλλάξει έχει δημιουργηθεί. Έχει ενδιαφέρον. Το κακό στην παρούσα φάση είναι ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα. Η χώρα δεν έχει ανάπτυξη. Αυτό είναι το κακό. Οπότε αυτές οι σχολές όπως είναι η γεωπονική, όπως είναι τα πολυτεχνία, δεν έχουν ανάπτυξη. Τι σημαίνει ανάπτυξη, πρωτογενή παραγωγή. Εργοστάσια, χωράφια, καλλιέργειες, όλα αυτά. Οπότε εσείς βγαίνοντας από τις σχολές αυτές, για να αποφευθείτε, πρέπει να πηγαίνουν, πρέπει να έχουμε ανάπτυξη, να υπάρχουν καλλιέργειες που θα βγουν στον αγρότη. Θα βγουν. Είναι στο κέντρο των οικονομικών όλη τη Ευρώπη. Και θα πα Νέα Υόρκη, Σιγκαπούρη, αυτά είναι. Τα τρία μεγάλα κέντρα είναι αυτά που θα δει όλε τι ειδικότητε. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν προφανώ αυτέ οι ειδικότητε ή υπάρχουν, α πούμε, σε 5-10 επιχειρήσει. Παρ' όλα αυτά, όπω σα είπα και προηγουμένω, θεωρώ ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα θα αναγκαστούμε να μπούμε σε αυτό εδώ πλαίσιο. Τώρα, ένα άλλο κλάδο ο οποίο θα μπορεί να δημιουργήσετε μέσα από το, πώς το λένε, μέσα από τα χρήματα οικονομικά είναι ο κλάδο του private equity. Private equity τι σημαίνει, σημαίνει χρηματιστήρια. Έχω κάποια χρήματα, τα δίνω σε κάποιον άνθρωπο να μου τα διαχειριστεί. Τα πιο, ας το πούμε, πιο, τα πιο prestigious
ειδικότητες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Οι wealth managers που λένε. Δηλαδή, σου δίνουν τα χρήματά μου, διαχειρίζεις και μου δίνεις μια απόδοση κάθε χρόνο πολύ σημαντική και πολύ σοβαρή. Θα πρέπει να γνωρίζεις πάρα πολύ οικονομικά, δηλαδή πώς πάει η αγορά, πώς πάει, ας πούμε, πώς είναι τα interest rates κτλ. Και εσύ, το γεγονός ότι θα πρέπει να γνωρίζεις πάρα πολύ καλά να διαβάζεις. Το πώς μπορείτε να ασχοληθείτε με τα σώσεις που τελειώσετε, είτε στο δημόσιο τομέα, νοσοκομείο, σε ένα νοσοκομείο, βέβαια είναι πολύ δύσκολες, να γνωρίζετε εδώ. Και όταν γίνονται και κάποιες προκηρύξεις, τώρα θα δείτε και τώρα τρέχει μια προκήρυξη, η οποία φανταστείτε είναι, αν δεν κάνω λάθος, μια 1.100 άτομα νοσηλευτές, ναι, 1.100 και η θέση του ζωντών είναι 5-7. Δηλαδή είναι στο δημόσιο. Για κάποια νοσοκομεία. Στον ιδιωτικό τομέα, είτε μπορείς να αναπτυχθείς σαν υπάλληλος σε κάποια κλινική, σε τι άλλο σε ένα φυσιοθεραπευτήριο, μπορείς να δουλέψεις. Ναι, μπορείς να δουλέψεις με τον κλινικό. Ασχολείται. Τώρα, κάτι άλλο που θα... Κάτι άλλο. Ναι.